Καλωσορίζουμε στο Μιλτερ Channel τον κύριο Στέφανο Καραβίδα. Κύριε Καραβίδα, θα μου επιτρέψετε πριν σας θέσω το πρώτο ερώτημα να παρουσιάσω στον κόσμο με ποιον μιλάω. Είσαστε πάρα πολύ γνωστός, αλλά πιθανόν να υπάρχει και κόσμος που δεν γνωρίζει τις ιδιότητές σας. Και επειδή οι μέρες είναι περίεργες, νομίζω ότι είναι καλό να υπενθυμίσω ότι είστε πρώτα απ' όλα αεροπόρος και ενεργός αεροπόρος. Είστε τελειόφοιτος τμήματος τουρκικών σπουδών του ΕΚΠΑ. Κάτοχος μεταπτυχιακού στις διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές, υποψήφιος διδάκτορ ΕΚΠΑ με θέμα διατριβής γεωπολιτική της αεροπορικής ισχύως στο ελληνοτουρκικό σύμπλοκο, ήσασταν εκπαιδευτής στο ΚΙΑΤ και στο ΣΟΤ, από το οποίο αποφοιτήσατε πρώτος στη σειρά σας και συμμετείχατε στην αρχική ομάδα υπηταμένων που παρέλαβε τα F-16 Advance και εκπαιδευτήκατε με τους Αμερικανούς στις δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις και τα έξυπνα όπλα. Δεν έκανα τυχαία αυτόν τον πρόλογο, γιατί θέλω να ξέρει ο κόσμος με ποιον μιλάμε, έχει σημασία και τι γνώσεις έχει. Δεν θα σας ρωτήσω απευθείας, όπως περιμένατε, ποια είναι η άποψή σας για τα F-35 που ανακοινώθηκαν χθες. Θα σας πω την απορία μου ως μέσος πολίτης και ως δημοσιογράφος. Πριν από μερικές ημέρες, θρηνήσαμε έναν αεροπόρο μας, ο οποίος πετούσε με TAF-2, ένα αεροσκάφος 50 ετών. Και τις τελευταίες ώρες εδώ στην Ελλάδα πανηγυρίζουμε για την ανακοίνωση των F-35. Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Έχετε χτυπήσει την καρδιά του προβλήματος. Είναι απίστευτα αντιφατικό. Και αυτό το οποίο θα θίξουμε σήμερα είναι η παθογένεια της συλλογιστικής ή η έλλειψη συλλογιστικής και λογικής στην προμήθεια εξοπλισμών. Αναφορικά με το F-35, εδώ σε εσάς πριν ένα χρόνο είχαμε κάνει μια εκπομπή όπου προσπαθήσαμε να εξετάσουμε σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες αυτού του αεροσκάφους. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες αναφορικά με τις τεχνικές παθογένειες που έχει, τόσο όσον αφορά το hardware που λέμε, αλλά όσον αφορά και το software του. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα στο διαδίκτυο, βρίσκει το διαδίκτυο άρθρων, από τα οποία μπορούν οι φίλοι να πάρουν πληροφορίες. Δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε με βάση ζητήματα τα οποία είναι ήδη γνωστά. Ας ξεκινήσουμε με την εκπαίδευση και ας πάμε το F-35. Το 2001 αποσύρθηκε, το 2002 μάλλον, αποσύρθηκε το αεροσκάφος TAF-37. Ήταν το αεροσκάφος βασικής εκπαίδευσης. Γιατί το αναφέρω? Γιατί οι δυνατότητες και οι ευχαίρειες που παρέχει το TAF-37 ήταν ακριβώς ίδιες με αυτές του TAF-2. Δηλαδή, ο θάλαμος χειριστού, η θέση χειριστού στο TAF-37 και στο TAF-2 είχε ακριβώς τα ίδια αναλογικά όργανα και τις ίδιες δυνατότητες σε ό,τι αφορά κάποιες αποστολές αέρος εδάφους τύπης οι οποίες μπορούσαν να γίνουν. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν υπήρχε συνέχεια. Αγοράσαμε τότε 45 αεροσκάφη TAF-6, τα οποία στη συνέχεια από τις αρχές ήδη της προηγούμενης δεκαετίας είχαν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις διαθεσιμότητες και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή εκπαίδευση των Ελλήνων υπηταμένων, που φιλοδοξούμε να τους κρατήσουμε στην κορυφή του κόσμου, δεν κάναμε τίποτα. Φυσικά έγινε η κίνηση με το εκπαιδευτικό κέντρο της Καλαμάτας, αλλά αντιλαμβάνεστε για 20 χρόνια ότι δεν έγινε τίποτα. Γιατί το αναφέρω αυτό? Το αναφέρω γιατί έχει ληφθεί υπερβολικό ρίσκο από τις ηγεσίες, ρίσκο το οποίο δεν αρμόζει στους Έλληνες υπηταμένους. Και επειδή αναφερθήκατε στο ατύχημα, φυσικά και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αδερφού Νόντα, με τον οποίο γνωριζόμαστε από τη σχολή. Είναι ένα τραγικό ατύχημα και είναι ένα ατύχημα τριτοκοσμικής αεροπορίας. Δηλαδή, αυτά τα ατυχήματα συμβαίνουν σε τριτοκοσμικές αεροπορίες. Επειδή αυτό το ατύχημα δεν συνέβη στη θάλασσα, δεν συνέβη κάπου που δεν υπάρχουν μάρτυρες, αλλά συνέβη δίπλα στην πόλη της Μεσσίνης, όπου υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πέρα από τους συναδέλφους, και δεν χρειάζεται να έχει κανένας ειδική πληροφόρηση ή να έχει δει φωτογραφίες. Αρκούν τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν δίπλα στο αεροδρόμιο. Ήταν ένα ατύχημα από το οποίο αποκολλήθηκε η πτέρυγα από τη ρίζα. Θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλα θύματα στο έδαφος. Το αεροσκάφος έπεσε σε περιοχή η οποία ήταν καλλιεργήσιμη και η πτέρυγα έπεσε μέσα στο αεροδρόμιο. Και μάλιστα σε σημείο το οποίο ήταν δίπλα σε κτίριο και σε ένα πάρκι. Λοιπόν, γιατί τα αναφέρουμε αυτά? Τα αναφέρουμε αυτά διότι ο όλος τρόπος που εξετάζουμε, αναλύουμε τα ατυχήματα είναι παροχημένος και ανήκει και αυτός σε τριτοκοσμικές αεροπορίες. Τι θέλω να πω? Δεν μπορεί επιτέλους ο ελεγχόμενος να είναι και ελέγχο. Αντιλαμβάνεστε, σε μια πολιτική αεροπορία, εάν είχε συμβεί ένα ατύχημα
τι θα σήμαινε η ίδια η εταιρεία να συστήσει την Επιτροπή Διερεύνηση και να κάνει διερεύνηση. Θα μπορούσε αυτό να είναι δυνατό? Δεν είναι δυνατό. Όπως δεν είναι δυνατό και σε σύγχρονες αεροπορίες. Δηλαδή, οι επιτροπές διερεύνησης δεν ανήκουν στον αρχηγό του οικείου κλάδου, αλλά ανήκουν σε επίπεδο Υπουργείου ή Υφυπουργείου και φυσικά οι αντίστοιχες επιτροπές της Βουλής έχουν πρόσβαση και μπορούν να προσλάβουν και ξεχωριστούς εμπειρογνώμονες. Αυτό δεν συμβαίνει στη δική μας περίπτωση. Τα πορίσματα, επειδή όλοι λένε όταν συμβαίνει ένα ατύχημα, ευλογούμε τον άνθρωπο ως ήρωα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ήθελε ο αγαπητός συνάδελφος εκείνη την ημέρα να γίνει ήρωας, ήθελε να πάρει μέρος σε ένα τέτοιο ατύχημα? Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Να δίνουμε φυσικά κάποιες τυπικές και ουσιαστικές ευκολύνσεις στις οικογένειες και από εκεί και πέρα να το ξεχνάμε. Ποιος ασχολείται με αυτό το ζήτημα πλέον? Κανένας. Και δεν πενθεί κανένας και όλοι δεν λέμε την αλήθεια, αλλά κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι μόνο η οικογένεια η οποία στην καθημερινότητά της και οι οικογένειες ζουν έναν αβίωτο γολγοθά. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν η υπηρεσία για να αποτρέψει αυτά τα ατυχήματα? Θεωρώ ότι δεν έχουμε το σωστό πλαίσιο το οποίο να αποτρέψει κάποιες αβελτηρίες υπηρεσιακές οι οποίες να επιτρέπουν τέτοιου είδους ατυχήματα. Τα πορίσματα είναι ανώνυμα και απόρριτα. Και η λογική ποια είναι? Γιατί στο πλαίσιο του να ηρεμήσει το κοινό, λέμε ότι θα συστηθεί η επιτροπή η οποία θα βρει τα αίτια και θα βγει πόρισμα. Αυτό το πόρισμα δεν είναι ανοιχτό προς το κοινό. Είναι ένα πόρισμα το οποίο είναι ανώνυμο και απόρριτο και μένει μέσα στα στεγανά του οργανισμού της πολεμικής αεροπορίας. Υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό, υπό την έννοια αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν οφείλουν να είναι ελεύθεροι και να μην έχουν φόβο σε σχέση με εισαγγελικές ευθύνες, ούτως ώστε να πούνε την πλήρη αλήθεια με ένα και μόνο αντικειμενικό σκοπό: να μην επαναληφθεί το ίδιο ατύχημα. Μέχρι εδώ είναι όλα καλά. Σε άλλες χώρες όμως, τα πορίσματα τα οποία παραμένουν ανώνυμα είναι στη διάθεση του κοινού προκειμένου να τα μελετήσει. Το ζήτημα όμως δεν είναι η κοινωνική κριτική. Το ζήτημα είναι οι οικογένειες των θανόντων έχουν πρόσβαση να μάθουν ακριβώς γιατί χάσαν τον άνθρωπό τους. Όχι, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτό δεν συμβαίνει. Και είμαστε υποκριτές να λέμε ότι πίσω από το ανώνυμο και το απόρριτο μπορούμε να κρύψουμε καταστάσεις. Όταν συμβαίνει ένα ατύχημα, υπάρχουν τρεις διαδικασίες. Είναι η διαδικασία του πορίσματος που είπαμε, είναι η διαδικασία η ποινική που γίνεται ΕΔΕ και φτάνει στο αεροδικείο, και είναι και η διαδικασία σε πειθαρχικό επίπεδο που μπορεί ο αρχηγός του οικείου κλάδου να δώσει κάποιες ποινές, να επιβάλλει κάποιες ποινές. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν σχετικά, ίσως και απόλυτα στεγανά στο σύστημα, κατά τρόπο που η ΕΔΕ δεν έχει την πρόσβαση που θα έπρεπε στα στοιχεία του φακέλου της Επιτροπής Διερεύνησης. Λοιπόν, με βάση το απόρριτο και πάλι, όπως ξαναλέω, σε άλλες χώρες αυτό δεν συμβαίνει. Πού οδηγεί αυτό? Οδηγεί σε ένα πόρισμα το οποίο μένει μέσα στον οργανισμό της αεροπορίας, που το βλέπουν οι υπτάμενοι, αλλά τι συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής οξύμορο, παράξενο και κακό. Παρότι είναι στεγανό το σύστημα και το πόρισμα παραμένει στον οργανισμό της αεροπορίας, ο ίδιος ο οργανισμός της αεροπορίας δεν έχει την ευθύτητα, δεν έχει την παλικαριά, να το πω σε απλά λόγια, ούτως ώστε να αποτυπώσει την πλήρη αλήθεια. Τι θέλω να πω και θα το πω ευθέως. Είναι στη διακριτική ή απόλυτη ευχέρεια του εκάστοτε αρχηγού να επηρεάσει ή και να επιβάλλει το αποτέλεσμα αυτού του πορίσματος, το οποίο μετά την Επιτροπή Διερεύνησης και τα αναγκαία σχόλια από τη μονάδα καταλήγει πού? Καταλήγει στο ΚΕΑΠΕ το λεγόμενο, δηλαδή στην ασφάλεια πτήσεων πηγαία, όπου εκεί πέρα γίνεται, βγαίνει το τελικό πόρισμα. Εκεί λοιπόν τα πορίσματα μπορούν να πάνε και να έρθουν πίσω 6-7 φορές, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει, έτσι, για να το συζητήσουμε και σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμη και διαδικαστικό. Άρα λοιπόν είμαστε υποκριτές. Όσο αυτό συμβαίνει, τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει ως αποτέλεσμα, από τη στιγμή που αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω, από τη στιγμή που η εισαγγελική διαδικασία δεν μπορεί να έχει την πλήρη πρόσβαση στο φάκελο, δηλαδή θα δημιουργήσει ο οργανισμός προβλήματος ούτως ώστε να δώσει τα πλήρη στοιχεία. Δηλαδή ο εισαγγελέας τι μπορεί να κάνει από την πλευρά του? Μπορεί να ζητήσει, ας πούμε, τα έγγραφα του αεροσκάφους και να δει ότι οι συντηρήσεις ήταν σωστές. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα τυπικό κομμάτι και δεν έχει να κάνει με το ουσιαστικό κομμάτι και μπορεί από εκεί να βγουν ότι όλα έγιναν καλώς. Όταν λοιπόν επιτρέπει το σύστημα με τα στεγανά του στις εκάστοτε ηγεσίες ή ανώτατα αεροπορικά συμβούλια, που είναι κολυβήθες του Σιλουάν, όπως είναι και το ΚΙΣΕΑ, γιατί έχουμε διάχυση ευθύνης, να παίρνει αποφάσεις οι οποίες εξακολουθούν να λαμβάνουν σημαντικό ρίσκο για τα πληρώματα,
χωρίς κανένας να βρίσκεται σε κίνδυνο επί προσωπικού, αυτό οδηγεί σε τέτοια ατυχήματα. Δηλαδή, εάν πούμε ότι τα ποιοτικά πρότυπα όριζαν ότι ανά 100 ώρες, ένα παράδειγμα δίνω, γίνονται συγκεκριμένοι έλεγχοι σε ό,τι αφορά την δομική καταπώνηση του αεροσκάφους, ένα αεροσκάφος στο οποίο είσαι ο μοναδικός χρήστης, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν υπάρχουν μελέτες από την κατασκευάστρια εταιρεία και τη χώρα παραγωγής για να συνεχίσει αυτό το αεροσκάφος χωρίς μια δομική υποστήριξη να λειτουργεί μετά από τόσα χρόνια. Θα έρθουν και θα πούνε φίλοι, φυσικά τα αεροσκάφη δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, αλλά μπορούν να λειτουργούν για πολλά χρόνια επειδή αλλάζουν τα πάρτια. Αυτό μπορεί να ισχύσει για τα F-16 Block 30, για παράδειγμα, που έχουν υποστεί μια δομική ενίσχυση, για τα αεροσκάφη F-4, τα οποία πριν τα εξυγχρονίσουμε συνέβη το ίδιο. Για το TAV-2, άραγε τι έγινε, γιατί μπορεί τύπηση να πούμε ότι ναι, μεν ακολουθήθηκαν τα ποιοτικά πρότυπα και διαδικασίες, αλλά αυτό δεν είναι ειλικρινές. Αυτές οι διαδικασίες ήταν υπρέπουσες. Υπήρχε μελέτη, υπήρχε κάτι το οποίο να μας έδωσε ο κατασκευαστής ή η χώρα παραγωγής. Όχι. Και εδώ πέρα λοιπόν ερχόμαστε στο ρίσκο το οποίο ανέφερα, το οποίο είχε απότοκο αυτό το ατύχημα. Θα πει κάποιος, βγάζετε πόρισμα. Όχι, κύριε, δεν βγάζουμε πόρισμα. Μπορεί να ήταν σφάλμα, θα πει κάποιος, στο βίδωμα της πτέρυγας. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Το ζήτημα όμως είναι ότι εάν με τα στεγανά που σας περιέγραψα αυτό το ατύχημα είχε συμβεί στη θάλασσα, δεν θα είχαμε μάρτυρες. Ενδεχομένως ακόμα και τα μέλη σχηματισμού να μην είχαν δει τι είχε γίνει και να το είχαμε βαφτίσει απώλεια χειριστή λόγω αδιαθεσίας ή ακόμη και λόγω ανθρωπίνου παράγοντα, ότι έκανε δηλαδή κάποια παράβαση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο τραγική είναι η κατάσταση στο επίπεδο της διερεύνησης των αεροπορικών ατυχημάτων, όχι στην πολεμική αεροπορία, αλλά και στους τρεις κλάδους. Για να καταλήξω, οφείλουμε να βρούμε ένα καινούριο πλαίσιο, το οποίο να είναι σύγχρονο, να δημιουργηθεί μια επιτροπή ασφάλειας πτήσεων, η οποία να είναι έξω από τους κλάδους, πάνω από τους κλάδους, σε επίπεδο Υπουργείου, Υφυπουργείου, με ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται στην αλυσίδα διοίκησης, ώστε να μην έχουν κανένα φόβο για την εξέλιξή τους. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό, άρα είναι και η ουσία του προβλήματος. Εδώ λοιπόν είδαμε ότι αμέσως μετά το ατύχημα πάρθηκε η απόφαση να σταματήσουν όλες οι πτήσεις, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι είχαν κάποιο υπόλοιπο εκπαίδευση να βρεθεί άλλος τρόπος. Συγγνώμη κύριε, αυτό δεν μπορούσε να γίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Το αεροσκάφος TAV-2 είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν προσέφερε τίποτα επιχειρησιακά τακτικά. Ένα αεροσκάφος, όπως σας είπα, εφάμιλο σε δυνατότητες, δεν μιλάω για επιδόσεις, σε δυνατότητες του TAV-37. Με αυτό λοιπόν πετούσαμε. Δεν μπορούσαμε τα προηγούμενα χρόνια να πούμε αύριο σταματάμε, δεν πετάει κανένας, στέλνουμε την επόμενη σειρά στην Ιταλία ή στην Αμερική και παίρνουμε με leasing 10 αεροσκάφη, ένα παράδειγμα από τα TAV-38 και συνεχίζουμε την εκπαίδευση του χρόνου. Πήγε κάποιος κύριος αρχηγός να πει αύριο σταματάμε. Δεν το είπε κανένας. Παρά ανώτατα αεροπορικά συμβούλια, πολλοί θα νευριάσουν τώρα μαζί μου, έτσι, γιατί υπάρχει λογική στο στράτευμα πάσα αρχαιότερο ή συχνότερο και ποιο είναι ο νεαρός που τα λέει. Γιατί όταν δεν έχουμε τι να πούμε, οι αγαπητοί απόστρατοι καταλήγουν στο νεαρό. Λοιπόν, οι νεαροί είναι που πετάνε τα αεροσκάφη και οι νεαροί είναι σε αυτούς που πηγαίνετε τις κηδείες και μετά υποκριτικά τους βαφτίζετε ήρωες. Λοιπόν, έχει υπαρθεί ρίσκο το οποίο δεν έπρεπε, όφιλε το ζήτημα της εκπαίδευσης. Θα πει κάποιος ότι έχουμε φτάσει ναι, στο M346. Δεν έπρεπε αυτό το αεροπλάνο να πετάει τα τελευταία 15 χρόνια επιχειρησιακά. Από θέμα και μόνο ασφάλειας πτήσεων, είχαμε ακόμα ένα ατύχημα το 2019, έτσι, με ένα αεροπλάνο το οποίο δεν βγήκε από spin. Γνωρίζω επακριβώς γιατί δεν έγινε αυτό. Ψάξτε να βρείτε πόσα αεροπλάνα ήταν ενεργεία τότε και γιατί οι αεροπόροι, για να κάνουν το καθημερινό τους έργο, αναγκάζονταν να πάρουν αεροπλάνα τα οποία στο τέλος-τέλος πολλές φορές δεν είχαν τα απαιτούμενα τα οποία θα ήθελαν. Όταν δεν τα έχεις κάθε μέρα, θα ματαιώσεις μία, θα ματαιώσεις δύο, θα ματαιώσεις τρεις. Δεν μπορείς να ματαιώνεις συνέχεια, γιατί στο τέλος δεν θα έχεις θετικό έργο. Βάζουν λοιπόν αναγκαστικά και οι αεροπόροι, οι νεαροί λοιπόν εντός εισαγωγικών, νερό στο κρασί τους εξαιτίας αυτού του ρίσκου που παίρνετε σε ανώτατο επίπεδο. Αυτό λοιπόν οφείλε να έχει γίνει και όχι να έχουμε φτάσει σε αυτή την τραγική κατάσταση. Τα όσα λοιπόν αναφέραμε για το επίπεδο της εκπαίδευσης έχουν εφαρμογή και σε όλο το κομμάτι των εξοπλισμών και στην τακτική αεροπορία. Κύριε Καραβίδα, οφείλαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ και πολλά χρόνια να έχουμε δώσει στους αεροπόρους μας τα μέσα για να εκπαιδεύονται σωστά. Δεν χρειάζεται νομίζω να εξηγήσουμε, το εξηγήσατε αναλυτικότατα, ότι δεν το έκανε το ελληνικό κράτος. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια σειρά αγορών και εδώ θέλω να επισημάνω ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία, με τα όσα προβλήματα υπήρχαν στις διαθεσιμότητες και όλα αυτά, είχε δύναμη, είχε ισχύ, είχε οπλικά συστήματα που, αν ομιγέννητο χρειαζόταν να
χρησιμοποιηθούν, θα έκαναν τη δουλειά τους. Αναφέρομαι κυρίως στα όπλα που μπορούν να φέρουν τα Μιράζ και τα Ραφάλ, και κυρίως πρέπει να κοιτάμε τα όπλα, όχι το αεροπλάνο και πόσο γρήγορα πάει ή, εν πάση περιπτώσει, τι ελιγμούς κάνει. Και αυτό είναι χρήσιμο, αλλά νομίζω τα όπλα πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Και τώρα πάμε σε μια ανακοίνωση για την προμήθεια των F-35. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω και να το δέσω και με τα υπόλοιπα που ανακοινώθηκαν σε αυτό το εξοπλιστικό πακέτο από την Αμερική, είναι αν έχετε και εσείς την εντύπωση ότι έχουμε πάψει να εξοπλιζόμαστε έχοντας στο μυαλό μας ότι η απειλή μας είναι η Τουρκία. Κύριε Γαρνούγκλε, έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή και προσωπικά φορώντας διαφορετικό καπέλο από αυτού του στρατιωτικού, έχουμε ξαναπεί ότι ο σύγχρονος τουρκισμός είναι ένα κράμα του κεμαλικού σοβινισμού, του παντουρκισμού και από εκεί και πέρα και του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Όλο αυτό έχει ως συνιστόσα τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν είναι τίποτα άλλο από το Lebensraum, το ζωτικό χώρο της κακής γερμανικής σχολής γεωπολιτικής. Δεν υπάρχουν καλές μέρες στην Τουρκία. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να μας καταπιούν γεωπολιτικά και προετοιμάζονται γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη αναδρομή στους εξοπλισμούς από το 1974 το 1975 μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε μοντελιστές, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι οι οποίοι είναι σπότερ, δηλαδή τους αρέσει να τραβάνε φωτογραφίες ή διαβάζουν άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Εδώ μιλάμε για τακτική χρησιμοποίηση ενός εξοπλικού συστήματος και όχι μιας αεροπορικής πλατφόρμας, θαυμαστές της οποίας μπορεί να είμαστε όλοι. Αποκτήσαμε το αεροσκάφος Μοίρα Ζεφένα το 1975. Μετά τα προβλήματα που είχε στο ραντάρ, δεν είχε κανένα όπλο. Είχε ένα M9 σε ένα περιβάλλον που στην αρχή, όταν χρησιμοποιήθηκε, ήταν το περιβάλλον semi-active, ημινεργών βλημάτων, όπως ήταν ο Σπάρο. Είχε κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσει? Όχι, δεν είχε. Αποτέλεσμα ήταν απότοκο ότι απαξιώθηκε σε 27 χρόνια, 28 χρόνια. Δεν το αποσύραμε ήδη πάρα πολύ νωρίς, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ένα πανέμορφο αεροπλάνο, άξιο αυτοί που το πετάγαν κατευθείαν πρώτη πτήση όλο, αλλά όπως είπα, δεν είμαστε αερομοντελιστές. Απαξιώθηκε. Πάμε μετά στην τεράστια αγορά του αιώνα. Θέλαμε να αγοράσουμε 120 αεροπλάνα, αγοράσαμε 80 τελικά και το σπάσαμε σε 40 και 40. Η αγορά των Μοιράζ 2000, ήταν των αρχικών, των παλαιών, ήταν μια αποτυχημένη αγορά. Και πάλι δεν εξετάζουμε το πώς στρέφει το αεροπλάνο σε κλειστή αερομαχία. Λοιπόν, αν και εδώ, σαν 16άρης, θα μπορούσαμε να πούμε πράγματα, αλλά ας μην αλλάξουμε το επίπεδο. Λοιπόν, ήταν μια αποτυχημένη αγορά. Πολλά προβλήματα αρχικά με το ραντάρ. Στην ουσία, το αεροσκάφος έγινε μια πλατφόρμα εξαπόλυσης του Exocet. Και είχε και ένα πολύ καλό σύστημα αυτοπροστασίας, παρεμβολικό. Γιατί στην ουσία δεν είχε ραντάρ. Όταν δουλεύουν οι παρεμβολείς, πέφτει η απόδοση του ραντάρ. Αυτό γίνεται σε όλα τα αεροπλάνα. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε ζήτημα, γιατί δεν υπήρχε ραντάρ. Λοιπόν, δεν είχε από ένα σημείο και μετά τον ημενεργό πυράβλο, τον 530, κατέληξε με ένα Magic. Άρα, στόχο στο Αιγαίο, έτσι, για αεροπλάνα Block 30. Επειδή έχω πετάξει όλα τα Block, έχω υπηρετήσει και στις 330, σε επίπεδο BVR, δηλαδή πέραν του ορίζοντα, κάναμε πλάκα σε αυτά τα αεροπλάνα. Να το πω απλά λαϊκά και αεροπορικά, για να καταλάβουμε πώς απαξιώναμε τα οπλικά συστήματα. Ωραία. Πήραμε μετά στην πραγματική αγορά του αιώνα, που έγινε μετά τα ίμια, από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι στις προγραμματικές δηλώσεις ξεκινάω με περικοπές αμυντικές δαπάνες. Ήταν αυτός που έκανε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα, που οδήγησε δύο υπουργούς στη φυλακή. Παρένθεση. Οι κύριοι αρχηγοί τότε δεν κατάλαβαν τίποτα. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω. Αγοράσαμε αεροπλάνα Μοιράζ 2000. Λοιπόν, αυτά τα αεροπλάνα, όπως και τα προηγούμενα, δεν είχαν καμία ευχέρεια στον αγώνα αεροσυντάφους. Δεν είχαν όπλα αεροσυντάφους, ενώ για συμβατικά όπλα και όπλα μακρού πλήγματος. Όχι το ΣΚΑΛ. Αντίστοιχα τη οικογένεια JDAM. Άρα, εμείς στην Αντανάγρα, για παράδειγμα, ξέρουμε από καλή αναχαίτηση. Δηλαδή, παίρνουμε πλατφόρμες οι οποίες είναι μόνο για air-to-air. Αυτό κάναμε. Λοιπόν, πήραμε Μοιράζ 2000 παύλα 5, τα οποία δεν μπορούσαν να φέρουν τον έξω. Φτάσαμε στο 2020, στην κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου δεν είχαμε έξωσα. Και αναγκαστήκαμε να σχεδιάσουμε τα κομμάτια με τι, με βλήματα Maverick, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι άλλο κάναμε? Παραγγείλαμε, ενώ δεν διαθέσαμε κονδύλια για την εκπαίδευση, όπως σας είπα, και για τον εξοπλισμό, για τα όπλα, δώσαμε 500 εκατομμύρια για να πάρουμε ένα Παπα-3 στη συνέχεια, Charlie, ενώ υπήρχαν νεότερα ενώ υπήρχαν νεότερα έτοιμα διαθέσεων από την Αυστραλία, ένα παράδειγμα, με κλάσμα του κόστους, που τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να μοιραστούν σε άλλα προγράμματα, όπως το εκπαιδευτικό. Δεν βάζω μέσα χρήματα τα οποία είναι στη λίστα πέτσα ή αλλού, γιατί θα μας πούνε ότι λαϊκίζουμε. Χρήματα όμως υπήρχαν, αλλά εμείς πήραμε το ρίσκο, γιατί δεν πήγαμε μία μέρα και να πούμε αύριο δεν πετάει κανένα ταυδίο. Πάω πάλι στο ταυδίο, γιατί η απώλεια του συναδέλφου μας πονάει και μας πονάει καθημερινά. Λοιπόν,
Πάμε μετά στο Advanced. Αγοράσαμε το 2005 το Advanced. Η πολεμική αεροπορία, μάλλον ας πάω στο Phantom πρώτα, στο F4. Κάναμε αναβάθμιση του Phantom. Εξαιρετικό οπλικό σύστημα, το AUP. Σε μια πλατφόρμα όμως, δεν είμαστε μοντελιστές και πάλι λέω, η οποία δεν κάνει για τίποτα. Δεν κάνει ούτε για air to air, ούτε για air to ground. Δεν είμαστε στο Βιετνάμ, κύριε. Δεν μπορεί αυτό το αεροπλάνο να ακολουθήσει τα κομμάτια. Γιατί υπάρχει ζήτημα εμβέλειας και αυτονομίας. Λοιπόν, αντίστοιχα, τι μπορούσαμε να έχουμε κάνει? Μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει την αναβάθμιση των F-16. Υπάρχει αντίστοιχο. Υπάρχει και είναι και πολύ απλό και πολύ παλαιό. Είναι τα F-16 μελιού της Πορτογαλίας ή του Βελγίου. Είχα την τύχη να πετάξω με μελιού το 2007 όταν ακόμη ήμουν στα αεροσκάφη Α7. Εντυπωσιάστηκα. Εμείς δεν το κάναμε. Απαξιώσαμε τα αεροπλάνα. Λοιπόν, ήρθαμε μετά, παραγγείλαμε το 2005 τα Advanced. Η πολεμική αεροπορία δεν είχε καμία. Δεν είχε εκφράσει την πρόθεσή της να αγοράσει Advanced. Γιατί σχεδίαζε την επόμενη γενιά, σχεδίαζε την επόμενη μέρα με αεροσκάφη τέταρτης πλάς γενιάς. Για πολιτικούς λόγους και πάλι, το 2005 έγινε από την κυβέρνηση Καραμαλή αυτή η αγορά. Εξαιρετικό οπλικό σύστημα, είχα την τύχη να το πετάξω για περισσότερα από 10 χρόνια. Είναι αυτό το οποίο θα μας έσωνε και θα μας σώσει ακόμα και σήμερα, μέχρι να μπει σε ικανοποιητικούς αριθμούς το πρόγραμμα Viper σε καθημερινή χρήση. Τι δεν πήραμε όμως από το 2009? Δεν πήραμε όπλα. Δηλαδή, τα όπλα τα οποία αγοράσαμε είναι σε μικρούς αριθμούς, είναι σε ανοιχτές πηγές, είναι γνωστές, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν για απέναντι. Δεν πήραμε ατραχτήριο σκόπευσης. Είχαμε λοιπόν ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, το οποίο στο τέλος κατέληξε να έχει όπλα μακρού πλήγματος, όπως είναι η GBU-50, με ένα ατραχτήριο όπως είναι το Λάντερ, το οποίο έχω ξαναπεί στην Αμερική θεωρείται μουσιακό είδος, δεν μπορεί να υποστηρίξει το όπλο. Δεν πήραμε ατραχτήριο σνάιπερ λοιπόν. Και ενώ είδαμε το τι μπορεί να φέρει σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο η ικανότητα των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, στις οποίες ήταν μέσα τα F-16, Block 52 Plus Advanced, το Araxo, το ASEPE και τα Patriot, το είδαμε αυτό, το είδαμε, δεν κάναμε τίποτα και αφήσαμε 24 εξαιρετικά αεροσκάφη μοιράς 2005 ακόμη και σήμερα να είναι εκτός δικτυοκεντρικών δυνατοτήτων. Λοιπόν, όλα αυτά επίσης τα πήραμε και αυτά, όπως είπα, χωρίς air to ground όπλα. Λοιπόν, όλα αυτά και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, δείχνουν ότι ποτέ δεν αγοράζουμε τίποτα με ένα μακρόπνο σχεδιασμό, ο οποίος φυσικά αναφέρνει ωφέλη πίσω στην αμυντική βιομηχανία. Δεν το κάναμε, ενώ οι Τούρκοι στο αντίστοιχο πρόγραμμα των F-16 παρήγγειλαν 160 μονάδες με τη μία, συν άλλες 80, συν άλλες 30 που ήταν τα Advanced. Άρα λοιπόν η τουρκική αεροπορική βιομηχανία είχε κατασκευαστικό έργο, έφτιαξε αεροσκάφη της Αιγύπτου και φυσικά γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα το θαύμα στον τομέα της αεροναυπηγικής και των ηλεκτρονικών. Πού είμαστε λοιπόν εμείς? Αφού περιγράψαμε όλα αυτά, θέλουμε λοιπόν να καταδείξουμε και σήμερα τον προβληματισμό μας για τον τρόπο προμήθειας του αεροσκάφου F-35. Δεν είμαστε αρνητές των πάντων, ούτε έχουμε ζητήματα με την χώρα προέλευσης ή με το αεροσκάφος. Έχουμε ξαναπεί ότι οφείλουμε να έχουμε καθαρό νου, να έχουμε ξεκάθαρα πατριωτικό εθνικό προσανατολισμό και όχι να είμαστε η ουρά οποιοδήποτε συστήματος. Ευτυχώς και βρισκόμαστε στους μεγάλους οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, αλλά βρισκόμαστε για τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και όχι για να είμαστε γρανάζια της πολιτικής των υπολείπων. Λοιπόν, το ότι το πρόγραμμα των ελληνικών F-35 συνδέθηκε με την απόκτηση των τουρκικών F-16, αυτό δεν μας θυμά. Αυτό είναι προσβλητικό και δείχνει ότι η γη και το ίδρυο το οποίο δώσαμε σε ό,τι αφορά τη Σούντα, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και πιθανώς και άλλες, το Στεφανοδίκιο πρώην, και πιθανώς και άλλες ελληνικές στρατιωτικές βάσεις, δεν είχε κάποιο σαφές απότοκο. Αυτό λοιπόν είναι ασπιρίνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε χαρούμενοι, γιατί μας δίνει ένα οπλικό σύστημα, το οποίο ούτως ή άλλως είχαμε το δικαίωμα και να το ζητήσουμε και να το πάρουμε. Λοιπόν, και με βάση τα όσα έχουμε δώσει, έπρεπε να πάρουμε και πολύ περισσότερα. Εδώ όμως ερχόμαστε και βλέπουμε, συγκρίνοντας τα δύο προγράμματα, το πόσο ολιστικός είναι ο σχεδιασμός της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας αναφορικά με την υποστήριξη του προγράμματος. Δηλαδή, βλέπουμε πόσα επιπλέον απάρτια έχουν παραγγείλει και από πόσα όπλα συνοδεύονται. Μιλάμε για έναν αριθμό περισσότερο από 1.200 βλήματα air-to-air, συμπεριλαμβανομένου του Charlie 8, έτσι, του M120 Delta. Εμείς, ας πούμε, είμαστε ήδη στο πρόγραμμα του Viper. Έχουμε αεροσκάφη Viper επιχειρησιακά, αλλά δεν έχουμε βλήμα. Κύριε Καρβουνόπουλε, πάνω λοιπόν στο ζήτημα του Viper, έχουμε ένα εξαιρετικό ραντάρ, το οποίο όμως δεν έχει το αντίστοιχο βλήμα. Ήδη το προηγούμενο βλήμα ήταν πίσω από τις δυνατότητες, μάλλον το βλήμα που έχουμε είναι πίσω από τις δυνατότητες του μηχανικού ραντάρ APG-68V9, το οποίο έχουν τα Block 52 Plus Advanced. Άρα λοιπόν ήδη το ραντάρ που πριν είχαμε μπορούσε να δει πολύ πιο μακριά από την εμβέλεια του βλήματος. Λοιπόν,
Εφόσον λοιπόν αυτή η εμβέλεια του ραντάρ ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, οφείλουμε να ζητήσουμε και ένα βήμα το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν το κάναμε. Επίσης, μέσα, αν προσέξετε τον αριθμό των απαρτίων που έχουν αναφέρει οι Τούρκοι, είναι περισσότερο από 30 επιπλέον. Αυτό μας βάζει σε υποψίες, και βάζω ένα αστερίσκο εδώ πέρα, μας βάζει σε υποψίες ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τα F-16 Block 30 τα οποία διαθέτουν, άσχετα να ανακοινωθούν επίσημα, ανεπίσημα ή όχι. Φυσικά υπάρχει το πρόγραμμα το τουρκικό, του τουρκικού ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, αλλά από όλα αυτά δεν γνωρίζουμε την αλήθεια και τι στο τέλος θα συμβεί. Θα πει κάποιος, έχουν τη δυνατότητα οι Τούρκοι να κάνουν κάτι τέτοιο, δηλαδή μόνοι τους να πάρουν απάρτια και να επέμουν στο Block 30. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Είχα σταλεί από την υπηρεσία το 2014-2015 στην Πολωνία σε ένα συνέδριο της Γκούντριτς που ήταν η εταιρεία η οποία ήταν η κατασκευάστρια του Ρέκε Πόντ. Εμείς τι θέλαμε να κάνουμε? Θέλαμε να μην δεσμεύουμε το Ρέκε Πόντ, το τρακτήριο, το φωτογραφικό, σε αεροσκάφη Advanced. Θέλαμε να το βάλουμε στα Block 30. Και η αποστολή μου ήταν να βρω με την εταιρεία ποιος είναι ο τρόπος που ακολούθησαν οι Τούρκοι μαζί τους, προκειμένου να μην επιβαρύνουν τα σύγχρονα τους αεροσκάφη και να πετάει το Πόντ αυτό στα Block 30. Η απάντηση λοιπόν, η απογοητευτική από την εταιρεία, ήταν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή. Οι Τούρκοι από μόνοι τους κατάφεραν και συνέδεσαν το λογισμικό του Block 30 με αυτό του Ρέκε Πόντ. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο μας δείχνει ότι εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε μακρόπνοη στρατηγική. Δεν έχει νόημα να αγοράζουμε πλατφόρμες. Έχουμε ξαναπεί και πάλι ότι έχει φύγει το ενδιαφέρον από τις πλατφόρμες και έχει πάει στα όπλα. Όπλα λοιπόν δεν αποκτήσαμε και δεν φαίνεται και μέχρι τώρα ότι ζητάμε. Επίσης, πέρα από τα όπλα αέρος-αέρος, όπως είναι ο Δέλτα για παράδειγμα, υπάρχει και το ζήτημα το βληματοκεντρικό. Έχουμε ξαναπεί λοιπόν ότι δεν έχει νόημα να μπούμε σε στέλ διαμόρφωση βαθιά μέσα στην Τουρκία, όταν η σύγχρονη τεχνολογία με βάση τη βληματοκεντρική οπτική, στην οποία εισηγητή είναι ο κύριο Γρήβα, α λέμε και τι πηγέ μα, γιατί παρατηρώ ακαδημαϊκού και στρατιωτικού να μην αναφέρουν πηγέ. Ναι. Όταν λοιπόν δεν μα έχουν δώσει μέχρι τώρα το jazz, που στο extended range, στη μεγάλη εμβέλεια, φτάνει σύμφωνα με ανοιχτέ πηγέ ακόμα και στα 1500 χιλιόμετρα, που θα φύγει, μπορεί να φύγει από το F-16 και το οποίο έχουν δώσει στην Πολωνία και στην Ιαπωνία. Λοιπόν, γιατί δεν το ζητάμε καν? Δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από τι πόρτε. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Γιατί δεν κάνουμε αναβάθμιση στα ATACMS και στα MLRS, να τους δώσουμε τα 250 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι από τα νησιά βάζουμε το αεροδρόμιο της Πανόρμου και του Παλαιοχωρίου, δηλαδή Μπαλίκεση και Μπαντήρημα, μέσα στην εμβέλεια του ελληνικού πυροβολικού? Γιατί δεν ζητάμε τον PRSM? Και, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν βλέπουμε ένα συνολικό πλάνο σε σχέση με την απειλή? Είπαμε και την άλλη φορά ότι η απειλή είναι πολύ συγκεκριμένη. Απέναντι, αυτή τη στιγμή έχουμε 230 195 αεροσκάφη, θα γίνουν σχεδόν 230 με δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα σφάλμα στην συλλογιστική, γιατί κάνουν ανάλυση ακαδημαϊκή, κάνουν ανάλυση απόστρατοι, οι οποίοι είναι απόστρατοι εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή απέχουν από το τεχνολογικό κομμάτι, οι οποίοι δεν εστιάζουν καθόλου στη σημερινή απειλή. Δεν με ενδιαφέρει το Viper επί της παρούσης, με ενδιαφέρει το F-16 Block 52 Plus Advanced, που το έχουν απέναντι σε 195 μονάδες. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, 195 μονάδες είναι σε ένα εξαιρετικό επίπεδο δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, όπως στα 30 F-16 Advanced του Αράξου. Λοιπόν, μπορεί να πει κάποιος δεν είναι Viper. Φυσικά δεν είναι Viper, αλλά από τη στιγμή που το ραντάρ, ακόμα και μηχανική άρρωση, είναι ικανό και το βλήμα που έχουμε είναι το ίδιο, δεν κερδίζουμε κάτι. Επίσης, σε σχέση με το Rafale, αυτό που μας σώνει δεν είναι το αεροπλάνο αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας σώνει είναι το βλήμα. Εάν στο Rafale είχαμε Mika, όσο data fusion και να έχει, όσο σύζευξη τη πληροφορία, πάλι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν τόσο δραματικά υπέρ μας. Άρα λοιπόν, η τάση, γιατί μιλάμε για τάση που δημιουργήθηκε με την αναβάθμιση των F-16 Block 52 σε Viper και την αγορά του Rafale, αυτά είναι μια τάση. Δεν ολοκληρώθηκε, γιατί δεν φτιάξαμε την πυραμίδα. Οι Τούρκοι λοιπόν, όταν εστιάζουν όχι στο F-35, αλλά εστιάζουν στο Viper, δείχνουν ότι έχουν πραγματική αντίληψη των αναγκών και πού θέλουν να φτάσουν. Δηλαδή, φτιάχνουν τη βάση τους. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα έχουν 120 σχεδόν αεροσκάφη σε επίπεδο Viper και τα υπόλοιπα, 115 πόσα είναι, αν θυμάμαι καλά, θα είναι σε επίπεδο Advanced. Πλήρες δικτυοκεντρικές δυνατότητες. Ένα στόλο σχεδόν 240 αεροσκαφών. Εάν λοιπόν καταφέρουν να κάνουν το ίδιο με τα απάρτια, γιατί έχουν αγοράσει πολλά, όπως είπαμε, και για τα Block 30, θα φτάσουν σε ένα αριθμό 270 αεροσκαφών. Εμείς, κύριοι, τι θα έχουμε απέναντι, γιατί χαιρόμαστε? Θα έχουμε 83 Viper, θα έχουμε 24 Rafale
και τίποτα άλλο. Τα Mirage 2005, όσο ικανά και να είναι ως πλατφόρμα, εάν δεν είναι στο link 16, σε οποιοδήποτε link αύριο, δεν έχουν μέλλον. Δεν συζητάμε για τα F16 Block 30 και Block 50. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, και αυτά που λέω δεν είναι απόρριτα, τα βλέπουν και απέναντι, έχουν τα ίδια αεροσκάφη. Όταν ήρθαν τα Advanced στην αρχή, με 4 αεροσκάφη, μπορούσαμε να κρατήσουμε απέναντι και να σκοτώσουμε, εντός εισαγωγικών, σε BVR περιβάλλον, πάνω από 20 αεροσκάφη, Block 30, Block 50 και Block 52, τα οποία δεν ήταν σε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της απειλής. Μην εστιάζεται μόνο στα Viper. Αυτά λοιπόν τα λέγαμε στους Σεβαστούς Πυράκους, οι οποίοι όταν έρχονταν, πολλές φορές δεν καταλάβαιναν τι λέγαμε. Γιατί λέει κάποιος, θα στα πει ένας μυναγός. Αν θέλετε την αλήθεια, ρωτήστε ένας μυναγός σε μια πολεμική μοίρα. Έτσι, και στην τεχνική υποστήριξη, ένα αρχισμηνία. Έχετε λοιπόν, δεν είναι μόνο το Viper, κύριε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και το γράφουμε συχνά και στους πολιτικούς μας, ότι πηγαίνετε σε μια μοίρα πραγματικά ευνηδιαστικά και μιλήστε με τους χειριστές. Συνεχίστε, συγγνώμη για τη διακοπή. Κύριε Καρβουνούπλε, από το 2009 παραλάβαμε τα Advanced και είδαμε τις δικτυοκεντρικές δυνατότητες τι σημαίνει. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχουμε χάσει απίστευτο χρόνο. Συμμετείχα κι εγώ στο πανηγύρι, να το πω απλά. Έτσι. Όταν παραλάβαμε, έγινε η παραγγελία για τα Ραφάλ και αρχίσαμε να τα παραλαμβάνουμε και τον Μπελαρά. Και εμείς θέλαμε να χαρούμε και να δώσουμε μια νότα αισιοδοξία ότι πλέον έχουμε αντιληφθεί την απειλή και έχουμε ένα σχέδιο. Τελικά δεν έχουμε σχέδιο. Είναι φωτοβολίδες, είναι αποσπασματικές παραγγελίες, οι οποίες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες παραγγελίες που να έχουν σχέση με τη βάση. Εμείς λοιπόν θα έχουμε 83 Advance, θα έχουμε 24 Rafal και όσα F-35 μπορούμε να παραλάβουμε. Άρα μιλάμε για πόσα αεροπλάνα. Μιλάμε 130-140 αεροπλάνα. Απέναντι θα υπάρχουν 270. Θα πει κάποιος, εμείς έχουμε 30 F-35. Κύριε, κοιτάξτε λίγο. Επειδή στη διπλωματία, στις διεθνείς σχέσεις και στη γεωπολιτική, θα το πω απλά και λαϊκά, μόνο τους πάνω τα αγίνα δεν γίνονται. Εδώ έχουμε ξαναναφέρει, στο πλαίσιο του Πυρ Χαλκ ή Κίντο Βλετ, ένα κράτος, δύο έθνη, μάλλον ένα έθνος, δύο κράτη. Μην σας φανεί περίεργο να κάνει τούμπα γεωπολιτική Τουρκία αργότερα και αφού έχει φτιάξει τη βάση, την αεροπορική της, όλο το στόλο της, 270 αεροσκάφη με δυνατότητες δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, να ζητήσει και τα F-35. Εάν λοιπόν φύγει για πολιτικούς ή ιδεολογικούς, το πιο πιθανό λόγο σε Ερντογάν, και έρθει μια πιο φιλοδυτική ηγεσία, η οποία γυρίσει τελείως την οπτική της, τι θα πει η Αμερικανική πλευρά, ότι δεν δίνουμε τα F-35. Το σενάριο λοιπόν να τα προμηθευτούν στο μέλλον, με δεδομένο ότι έχουν φτιάξει το σύνολο του στόλου, αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Εμείς λοιπόν δεν βλέπουμε μπροστά, παραχαιρόμαστε με ασματίδια ιδεολογικής πολυτέλειας και άλλες φανφάρες από ανθρώπους που έχουν σκοπιμότητα, είναι ανόητοι, με συγχωρείτε πολύ για την έννοια, γιατί υπάρχουν πολλοί με σκοπιμότητα, υπάρχουν κομματικά τρόλ που τα βλέπουν όλα εντάξει, και σε αυτά τα οποία θα πούμε εμείς, θα βγουν και θα πούνε ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Κύριε, εγώ προσωπικά δεν έχω σχέση με κανένα κόμμα, δεν έχω καμία φιλοδοξία, δεν είμαι μέλος σε κανένα κόμμα, σε καμία συνωμοτική ομάδα και φοράω μόνο παντελόνια, δεν φοράω ποδιές, δεν φοράω τίποτα άλλο. Τα όσα λέω, τα λέω με την ίδια ανησυχία που έχει ο καθημερινός Έλληνας, όπως είμαι και εγώ, και απλά μου δίνεται βήμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα και δεν αποσκοπούμε πουθενά. Ανησυχούμε και οφείλουμε λοιπόν να δούμε ολιστικά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στα 70 αεροσκάφη, F-16, Block 30 και Block 50. Είναι δυνατόν τα τελευταία 3,5 χρόνια να μην έχει γίνει τίποτα? Περνάνε ηγεσίες, τις οποίες δεν τις κατηγορώ, γιατί δεν είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά τις κατηγορώ στο εξής. Υπάρχει παρέτηση, κύριε. Γνωρίζετε κάποιον αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος να έχει παραιτηθεί μέχρι τώρα? Όλοι πάνε μέχρι το τέλος, ευδοκίμως τερματίσαντες. Προσδοκούν και το επόμενο βήμα, είτε αυτό είναι η θέση του Αγιεθά, είτε και κάτι άλλο μετά. Αλλά λίγο έλεος. Λοιπόν, εφόσον δεν γίνεται κάτι, να ανησυχήσουμε. Σας το λέει κάποιος ο οποίος έχει παραιτηθεί. Όταν ενοχλήθηκε από καταστάσεις οι οποίες δεν τέριαζαν με την αξιοπρέπειά του. Λοιπόν, παρένθεση. Υπάρχει και αυτό. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Απαξιώνουμε λοιπόν και έχουμε απαξιώσει 70 μονάδες τις οποίες χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτό το οποίο λέμε workhorse, δηλαδή αεροπλάνα, τα οποία είναι για καθημερινή επιλογή. Δεν μπορούμε να στέλνουμε F-35 ούτε Ραφάλ καθημερινά, γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Και δεν θα έχουμε και αυτούς τους αριθμούς. Όταν λοιπόν έχεις ένα τεράστιο στόλο 153 αεροσκαφών F-16, πώς απαξιώνεις τα Block 30 και τα Block 50? Θα το συνδέσω με τα ΠΑΠΑ 3. Ο εξυγχρονισμός, είναι η προσωπική μου άποψη, δεν έπρεπε να ξεκινήσει από τα καλύτερα αεροσκάφη που έχεις. Βάλαμε μέσα στο υπόστεγο, δηλαδή βγάλαμε από τη γραμμή, την πρώτη γραμμή, 15 αεροσκάφη. Αυτά είναι συνεχόμενα εκεί πέρα.
Block 52 και Block 52 Plus Advanced, για να τα κάνουμε Viper. Άρα λοιπόν είχαμε αεροσκάφη που ήταν εδώ και αεροσκάφη που ήταν εδώ. Εμείς αντί να πάρουμε τα Block 30 και τα Block 50 να τα πάμε σε Viper ή τουλάχιστον σε Advanced, τι κάναμε, τα αφήσαμε να απαξιωθούν και πήραμε αεροπλάνα πρώτης γραμμής που αυτά θα μας σώσουν για να τα πάμε σχετικά παραπάνω. Λοιπόν, θα πει κάποιος ότι το κόστος το οποίο υπολογίστηκε στην αρχή για τα F-16 Block 30 κυρίως και Block 50, υπάρχουν κάποια αριθμοί, γύρω στα 150 εκατομμύρια, δεν μας επέτρεπε με βάση δημοσιονομικές δυνατότητες να προχωρήσουμε σοβαρά. Δώσαμε 500 εκατομμύρια για τα ΠΑΠΑ 3 με μια κλαδική οπτική και πάλι από άνθρωπο του πολεμικού ναυτικού για να δημιουργηθεί και αεροπορία ναυτικού. Η αεροπορία ναυτικού μας έλειπε. Γιατί ήταν καημός του Ναυάρχου Αποστολάκη, ο οποίος τη μία μέρα ήταν αγιεθά και την άλλη μέρα ως πολιτικός έβαζε την υπογραφή του για τις πρέσπες. Αυτό για να τα χαλάσουμε με όλους, έτσι, για να μην νομίζουν ότι τα έχουμε καλά με κάποιον. Δεν τα έχουμε καλά με κανέναν. Προσπαθούμε να τα έχουμε καλά με τη λογική. Υπήρχαν αυτά τα χρήματα, μπορούσαν να βρεθούν και έπρεπε να βρεθούν. Και να έχουμε σήμερα Viper από τον κορμό των Block 30 και τον Block 50. Και σε επόμενο στάδιο, αεροσκάφη τα οποία ούτως ή άλλως ήταν καλά, να τα αναβαθμίσουμε. Απλά έπρεπε να βάλουμε τα Παύλα 5 και τα Block 52 της Σούδας σε δικτυοκεντρικό δίκτυο με τερματικά Link 16. Αυτό οφείλαμε να κάνουμε. Δεν το κάναμε λοιπόν και εδώ είναι το πρόβλημα. Κύριε Καραβίδα, επειδή αναφερθήκατε στα ψηλά ρετυρέ της ηγεσίας των επιτελείων, εντάξει, τις αποφάσεις τις παίρνουν οι πολιτικοί, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν και ευθύνες, γιατί αυτά που αναλύσατε με στοιχεία και αριθμούς, τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, δεν μπορεί να μην τα ξέρουν και οι αρχηγοί, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Απλά προσαρμόζουν τα πρέπει και τα θέλω της πολεμικής αεροπορίας, του ναυτικού, του στρατού ξηράς, στα θέλω του πολιτικού συστήματος. Και εκεί χαλάει όλη η δουλειά και βλέπουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις πηγαίνουν συνεχώς σε ένα αδιέξοδο. Και επειδή αναφερθήκαμε και το θέμα των ημερών θα είναι το F-35, ήσασταν ο πρώτος ή από τους πρώτους, εν πάση περιπτώσει, που είχατε μιλήσει για το θέμα του λογισμικού του αεροσκάφου του F-35. Ακολούθησαν πολλοί άλλοι μετά από εσάς που είπαν ότι υπάρχει ένα θέμα με το κλείδωμα του αεροσκάφου, ότι δεν ελέγχεται απόλυτα εθνικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως το καθεστώς Ερντογάν έριξε το βάρος του στα F-16 θέλοντας να αποφύγει και αυτό το κλειδωμένο μαχητικό αεροσκάφος που λέγεται F-35. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είχα σκοπό να το θίξω. Είναι προσωπική μου εκτίμηση. Αναφέρομαι για αριθμό 100 αεροσκαφών. Θα ήταν τραγικό να τα έχουμε και θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Δεν απαξιώνουμε τις δυνατότητες του F-35. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς θέλουμε. Δεν τα βάζουμε ούτε με τους Αμερικάνους, δεν τα βάζουμε ούτε με τα αεροσκάφος. Τα βάζουμε με τη δικιά μας λογική στους εξοπλισμούς. Μακάρι, είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, θέλουμε μια μεγάλη αεροπορία. Μακάρι να φτιάξουμε τον υπάρχοντα στόλο, να είναι όλα λειτουργικά και στους τρεις κλάδους και μετά να πάμε πυραμιδοειδώς στο επόμενο βήμα. Και εγώ το θέλω σαν κερασάκι στην τούρπα. Και όταν δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν οι φυσικοί πόροι, τους οποίους εμείς με μια έτσι, παράξενη οπτική περί προστασίας του περιβάλλοντος, δεν θέλουμε να κάνουμε εξορίξεις. Υπάρχουν λύσεις, αλλά αυτές είναι φτηνές δικαιολογίες, αν επιτρέψετε. Ωραία. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία, επειδή βρίσκομαι σε διεθνές περιβάλλον και έχω συζητήσει και με Τούρκους, οι οποίοι είχαν σχέση με το πρόγραμμα, θέλανε βιομηχανικές επιστροφές από αυτό το αεροπλάνο. Δεν θα αγοράζανε 100 κομμάτια, δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν. Θα αγοράζανε τα 20, τουλάχιστον για αρχή. Θέλανε όμως επιστροφές. Όταν είδαν ότι αυτές οι επιστροφές δεν δίνονται, δεν είχαν το κίνητρο έτσι να παραμείνουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο δημοσιονομικά δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν. Η αιμονή λοιπόν τώρα της Τουρκίας στο να στήσει το στόλο των F-16 σωστά δείχνει ότι αυτό που λέμε για την αναβάθμιση των F-16 Block 30 και Block 50 έχει βάση. Το κάνουν οι Τούρκοι, οφείλουμε να το κάνουμε και εμείς. Σε επόμενη λοιπόν σελίδα, εάν απειληθούν από τον αριθμό των δικών μας F-35, υπάρχει ο τρόπος γεωπολιτικά και με βάση διεθνείς σχέσεις και το διεθνές σύστημα να γυρίσουν σελίδα και να έρθουν και αυτοί σε αυτό. Αλλά θα έχουν όμως τη βάση τους. Αυτό όμως που λέτε ισχύει. Δεν θεωρώ ότι αποκλείστηκαν οικειοθελώς. Επειδή εδώ ζούμε σε ένα κλίμα, ξέρετε, μετά από την συνάντηση και την διακήρυξη των Αθηνών, θα το έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης είναι σε ένα συννεφάκι. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τα ελληνοτουρκικά το επόμενο διάστημα? Ήδη ο κύριος Ερντογάν, μετά από το πράσινο φως που πήρε για τα F-16, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις που κανονικά δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσουν.
Αλλά έχουν αρχίσει ήδη κάποιοι να πέφτουν από τα σύννεφα. Δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι πετάξαμε τον εχθρό στη θάλασσα στη Σμύρνη, αλλά δεν έχει τελειώσει η δουλειά. Τι βλέπετε να ακολουθεί? Κύριε Καρνούμπλε, εγώ θα είμαι ευθύς, το έχω πει και άλλες φορές. Δεν έχω διαβάσει την Τουρκία από τα βιβλία. Έχω πάει αρκετές φορές στην Τουρκία. Έχω πάει αρκετές φορές σε στρατιωτικές βάσεις. Έχω ζήσει 10 χρόνια πάρα πολλές ημέρες μαζί με Τούρκους, σε εκπαιδεύσεις, σε ασκήσεις. Φρόντιζα πάντα να συζητώ μαζί τους και όχι να τους αποφεύγω, για να βλέπω ακριβώς τι πιστεύουν. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Ή θα γίνουμε σαν τζάκι τους, ή θα οδηγηθούμε σε πορεία σύγκρουσης. Δεν πιστεύω στην ελληνική φιλία. Όσοι το πιστεύουν αυτό λένε ψέματα. Είναι επιλύσμονες πολλών ιστορικών γεγονότων τα τελευταία 1000 χρόνια, για να μην φτάσουμε στα 100 τελευταία. Και όπως είπαμε πριν, ο σύγχρονος τουρκισμός, δηλαδή αυτή η τουρκοϊσλαμική σύνθεση του καφέσου, του καθηγητή, για να αναφέρουμε και μια πηγή, έχει να κάνει τι? Έχει να κάνει με τη συνέβρεση του επίλη από την Ανατολή, του Νομά από την Ανατολή, με το γαζί πολεμιστή του Ισλάμ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δεν μπορούμε. Βλέπω κάποιους δημοσιολογούντες περί του διεθνούς δικαίου, αυτοί που ονομάζονται διεθνολόγοι, να βλέπουν με μια φιλελεύθερη οπτική, με βάση τις διεθνείς σχέσεις, την Τουρκία. Αντίστοιχα, είχαμε παράδειγμα στο παρελθόν περί της τουρκικής οπτικής σε σχέση με την Ευρώπη, της ευρωπαϊκής προοπτικής. Δεν γίνονται αυτά, κύριε. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο τουρκισμός, ποιοι είναι δίπλα μας, ποια είναι η κοσμοθεωρία τους, ποια είναι η νοοτροπία τους. Ακόμα και οι λευκοί Τούρκοι που λέμε εμείς, που είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τη σύγχρονη Τουρκία, δηλαδή οι κεμαλιστές, είναι αυτοί οι οποίοι φέρανε το Ισλάμ στο προσκήνιο, στο πλαίσιο της τουρκο-ισλαμικής σύνθεσης, είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τα διάφορα καπέλα και είναι αυτοί οι οποίοι μας βλέπουν επεκτατικά. Συνέχεια, όποιος βλέπει τουρκικά μέσα, θα δει το χάρτη από το λεγόμενο Μιλή Μισακή, δηλαδή το τουρκικό εθνικό όρκο. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γιατί το έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές και σημαντικότερο μου, θα αναφέρω τον κύριο Σταθακόπουλο, γιατί μου αρέσει να τον ακούω, παρότι έχω σχέση με τις τουρκικές σπουδές. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η φύση των Τούρκων, του τουρκισμού. Και με βάση τις διεθνείς σχέσεις, φτάνουμε στην κλασική θεώρηση και στη θεώρηση που έχει να κάνει με τι? Με τη φύση, με την ανθρώπινη φύση. Καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Δεν είναι ζήτημα της ισορροπίας του διεθνούς συστήματος. Δεν έχουμε το βέλγιο δίπλα. Έχουμε να κάνουμε με την τουρκική φύση. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Λοιπόν, προετοιμάζεται με πλάνο. Στο πολεμικό ναυτικό έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και η απάντηση στο πολεμικό ναυτικό για το Αιγαίο δεν είναι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Θέλουμε ελληνικό πολεμικό ναυτικό για την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί για το Αιγαίο η ίδια η γεωγραφία, με συγχωρείτε, με τη βληματοκεντρική οπτική που αναφέραμε για τα αεροπορικά όπλα, κλείνει το Αιγαίο για το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας. Θέλουμε όμως πολεμικό ναυτικό για τη Μεσόγειο. Δεν θέλουμε αυτές τις λεγόμενες. Θα μιλήσω τώρα όχι ως ναυτικός, ως ναύτης, να το πω απλά. Έτσι. Θα μιλήσω ως αεροπόρος. Εάν απέναντι είχαν τις λεγόμενες LCS, για μένα θα ήταν ως αεροπόρος ένας πολύ εύκολος αντικειμενικός σκοπός. Ένας στόχος, απλά. Άρα λοιπόν για το Αιγαίο, αυτά τα οποία θα μας δώσουν ως κατρεφτάκια σε Ιθαγενείς, δεν μας δίνουν κάτι. Θέλουμε ναυτικό για την Ανατολική Μεσόγειο. Και πολλές φορές παρεξηγούνται και κάποιοι συνάδελφοι πολεμικού ναυτικού που λέω δεν θέλουμε εσάς για το Αιγαίο. Το Αιγαίο το κλειδώνουμε και με άλλους τρόπους. Γι' αυτό είπα, κύριε Καραβίδα, ότι υπάρχει πλέον, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, η καχυποψία και η υποψία ότι η χώρα και αυτοί που την κυβερνούν έχουν πάψει να παίρνουν αποφάσεις εξοπλισμού της, έχοντας στο μυαλό τους τον τουρκικό κίνδυνο. Είναι σαν να προσπαθούμε να μετατραπούμε σε ένα απλό έτσι, γρανάζι της νατοϊκής μηχανής. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, προφανώς έχουμε υποχρεώσεις, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί κανένας ότι θα μπουν σε δεύτερο πλάνο οι εθνικές ανάγκες. Κύριε Καρμούλου, είπαμε, οφείλουμε να λειτουργήσουμε. Είμαστε ναυτική δύναμη, δεν ανήκουμε. Το ανήκουμε είναι κάτι πολύ κακό. Ανήκουμε σε αυτούς μας. Εμείς ορίζουμε την Ανατολή και τη Δύση. Ευτυχώς είμαστε στους ευρωατλαντικούς σεισμούς, αλλά οφείλουμε να βρισκόμαστε εκεί για τα εθνικά μας συμφέροντα ως μοχλός και όχι ως γρανάζι. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι πρέπει να πείσουμε ότι πρέπει να δομηθεί ένας νέος αναχωματικός καταρρύμλαν δακτυλίος, ο οποίος να ξεκινάει από τον αρχικό κύκλο και μέσα από το δίπολο Ελλάδος-Κύπρου να φτάνει στο Ισραήλ και στον Ινδικό ωκεανό και να κλείσουμε τις χερσαίες δυνάμεις απ' έξω. Αυτό οφείλουμε να το λέμε συνέχεια, να πείθουμε. Δεν αρκεί μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο ή σε τοποθετήσεις στο YouTube της τηλεόρασης να το λέμε.
οφείλει σε πολιτικό ανώτατο επίπεδο αυτό να γίνεται ξεκάθαρο ποια είναι η δικιά μας γεωπολιτική οπτική για τα πράγματα. Γιατί το αμερικανικό κατεστημένο έχει αδράνεια. Υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν αναθεωρητικά την Τουρκία και κάποιοι οποίοι ακόμα τη βλέπουν με συμβατικό τρόπο σε σχέση με το δόγμα Τρούμα, για παράδειγμα. Εμείς οφείλουμε να πείσουμε ότι αυτή η χώρα με όραμα μεγάλο, δηλαδή το 2071, χίλια χρόνια μετά τη μάχη του Μάτζη, γερνάνε στις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις, εκμεταλλευόμενοι τον πατουρκισμό, έχει ξεφύγει γεωπολιτικά, έχει αυτονομηθεί. Είναι κάποιοι που λένε, ας πούμε, παραδείγματα να το συνθέσω, ότι επειδή αυτό το ξέρει η Τουρκία, είναι η τελευταία αγορά που κάνει από τη Δύση, γι' αυτό και ολιστικά παρακύρουν όλα αυτά τα συστήματα. Καλά, σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή, εμείς επειδή δεν έχουμε τέτοιο όραμα, πρέπει να παίρνουμε μόνο πλατφόρμες. Δεν έχουμε, κύριε Καρανόπουλε, παραγωγή σκέψης, στρατηγική σκέψης. Και υπάρχει ο μύθος ότι τα επιτελεία ξέρουν. Τα επιτελεία δεν είναι δομημένα για να ξέρουν. Και υπό ποια έννοια? Στα επιτελεία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέροντα στην Αθήνα και είναι αρκετά χρόνια μακριά από τις μονάδες. Άρα δεν έχουν επιχειρησιακή και τακτική επαφή με τα δρόμενα, γιατί αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Και εγώ, αν πάω τώρα σε ένα briefing του ενιόχου, μπορεί να χρειαστεί για κάποια πράγματα να ανοίξω λεξικό. Φαντάζεστε για κάποιον υπτάμενο ο οποίος απουσιάζει 10, 20, 30 χρόνια. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να βρίσκονται εκεί πέρα και πρέπει να πάνε, γιατί ο νόμος υπαγορεύει για ένα χρόνο, και να γυρίσουν πίσω μονάδες. Γιατί αυτό αγαπάνε. Άρα λοιπόν δεν μπορούν εκεί πέρα να έχουμε παραγωγή σκέψης. Γιατί όταν φτάσουν οι επιτροπές στο διατάφτα, κοντεύουν οι κρίσεις. Αφήνουμε τα στυλό κάτω για να μην εκτεθούμε, να το βρει ο επόμενος, και πολλές επιτροπές, και εγώ συμμετείχα σε αυτές, σταματάνε το έργο τους. Στην ουσία αυτοαναιρούνται, δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν προχωράνε. Βλέπουμε κάθε χρόνο στις κρίσεις ότι αποστρατεύονται πάρα πολλοί ανώτατοι αξιωματικοί. Δηλαδή, από τον Νίνα Αγία μέχρι τον Νίνα Τα, αποστρατεύτηκαν 6 άνθρωποι. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν λέω αν αυτό ήταν σωστό ή λάθος. Τον κύριο Ατά γνωρίζω, εξαιρετικός, όφιλε να γίνει, ήταν θέμα χρόνου να γίνει. Απλά αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι κάθε χρόνο και στους 3.000 αποστρατεύονται, ξαφνικά τι είναι, συνταξιούχοι? Αυτούς μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε κάπως αλλιώς ή με άλλο τρόπο? Υπάρχει παραγωγή στρατιωτικής σκέψης? Θα βάλω κάποιο αστερίσκο. Μιλάμε για τα F-35. Ωραία. Με την αεράμινα έχουμε σκεφτεί τι θα γίνει? Δηλαδή, αναφέρατε και στην αρχή, το ενδιαφέρον έχει φύγει επιτέλους από τις πλατφόρμες και έχει πάει στα όπλα. Απέναντι υπάρχουν περιφερόμενα πυρομαχικά, μη επανδρομένα, με δυνατότητες μήνωσης. Υπάρχουν τα stand-off όπλα μακρού πλήγματος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, τόσο τα JDAM, τα JSOW, όσο και τα SOM και τα υπόλοιπα που παράγουν. Αυτά λοιπόν θα κάνουν εξαπόλυση από τη μικρασιατική ενδοχώρα. Εμείς αυτά με τι θα τα σταματήσουμε? Θα τα σταματήσουμε με Patriot, με Tormi 1, με S-300? Υπάρχει ζήτημα με τα ρωσικής προέλευσης, έτσι. Ναι. Δεν έχουμε. Πρέπει να πάμε στα λεγόμενα CRAM συστήματα, δηλαδή Counter Rocket Artillery Mortar. Τα συστήματα λοιπόν, ένα παράδειγμα είναι το Iron Dome. Δεν κάνουμε διαφήμιση εδώ πέρα. Έτσι, εγώ δεν έχω επαφή με κανέναν. Θέλουμε αυτού του ίδιου. Γιατί? Επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να δημιουργήσουμε μια ομπρέλα, μια φυσαλίδα στα νησιά μας πρώτιστα, σε σχέση με τις απειλές των όπλων. Μπορούμε να τα σταματήσουμε? Δεν μπορούμε. Υπάρχει κάποια σκέψη? Δεν το γνωρίζω. Αποτέλεσμα σίγουρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι, το πού πηγαίνουν τα πράγματα και με ποια συμβατική οπτική της δεκαετίας του 90 και του 2000 εμείς λειτουργούμε. Ακούω κάποιους πτεράρχους να λένε, για παράδειγμα, για αεροσκάφος εναέριων εφοδιασμού. Κύριε, το λεγόμενο HAVA αεροπλάνο θέλει και το HAVA Protect, δηλαδή θέλει την προστασία του. Εάν εμείς αναγκαζόμαστε να το έχουμε πάνω από την υπηρετική Ελλάδα, ποιο είναι το νόημα, έτσι? Γιατί μπορούμε να πάρουμε καύσιμο, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε όπλα. Το ζήτημα με τα καινούργια όπλα, όπως είναι το Meteor ή είναι το M120 Delta, οι αποστάσεις που αυτά τα συστήματα πρέπει να βρίσκονται πίσω από την πρώτη γραμμή είναι τόσο μεγάλες, μεγαλώνουν τόσο πολύ, που γεννιέται το ερώτημα αν για μια πολεμική σύγκρουση τα χρειαζόμαστε ή θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Φυσικά είναι πολύ καλά για καμπάνιες, φυσικά είναι πάρα πολύ καλά για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ακόμα και για επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι πιο ασφαλές να ξεκινήσουμε από τη Σούδα, εφόσον μπορούμε να την προστατεύσουμε, παρά να έχουμε ένα τέτοιο αεροπλάνο πάνω από τη Σούδα, έτσι, και να έχουμε και την έννοια. Γιατί το λέω αυτό και αναφέρω διάφορα? Για να δείξω ότι η λογική του πολέμου έχει αλλάξει και εμείς οφείλουμε να παράγουμε στρατιωτική σκέψη, την οποία δεν την παράγουμε. Κύριε Καραβίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν διαφωτιστικότατος. Κάνατε μια και ψυχρέμη και ρεαλιστική ανάλυση και νομίζω ότι δώσατε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που λογικά έχει ο μέσος λογικός και ακομμάτιστος, όπως είπατε, πολίτης, γιατί αυτά τα θέματα
της άμυνας δεν νομίζω ότι μπορούν να μπουν σε πλατφόρμες και σε καλούπια κομματικά ή πολιτικά. Πρέπει να τα δούμε με καθαρή ματιά και εσείς αυτή την καθαρή ματιά μας την προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρβούμπλε, να είστε καλά. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, ας είμαστε γκρινιάριδες, ας γινόμαστε στόχος επιθέσεων στο διαδίκτυο από διάφορα τρολ. Οφείλει αυτή η συζήτηση να παραμείνει ενεργή στο δημόσιο διάλογο, να υπάρξει οποιοδήποτε μέσο πίεσης προς την πολιτική ηγεσία, προκειμένου να μην βρεθούμε στο μέλλον σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι τραγικές για το μέλλον του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.